Καλημέρα. Από το Πόρτα 902, Κώστας Τζέλας μαζί μας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Καρδίτσας. Λοιπόν, ο νομός ήρθε στην επικαιρότητα με τραγικό τρόπο, κύριε Τζέλα. Μεγάλες καταστροφές υπέστησαν εκεί κάτοικοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μαγαζάτορες. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Ποια είναι η κατάσταση για τις αγροτικές καλλιέργειες, θέλουμε να μας πείτε. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ζημιές σε 200.000 μέχρι και 300.000 στρέμματα. Είναι έτσι? Ποια εικόνα έχετε εσείς? Νομίζω ότι οι ζημιές είναι σε 300.000. Πλησιάζει δηλαδή στις 300.000 στρέμματα, πλημμυρισμένα χωράφια με καλλιέργειες βαμβακιού, καλαβουκιού, τριφυλιού, οπωροκυπευτικών. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες αυτή τη στιγμή. Γίνονται καταγραφές από τον ΕΛΓΑ, έχουν ξεκινήσει. Εδώ ακόμη δεν άρχισαν. Καταρχήν δεν έχουν υποχωρήσει ακόμη τα νερά από τα χωράφια για να γίνει καταγραφή. Πέρα από εκεί όμως, επειδή μιλάμε για τις καλλιέργειες, θα πρέπει να πούμε και για τους κτηνοτρόφους. Έχουν χαθεί και έχουν πληγεί πάρα πολλά ζώα. Δηλαδή σε κάποια χωριά επιπλέουν ακόμα πρόβατα τα οποία έχουν πληγεί. 20 ζώα όπως είναι κότες και τα λοιπά, γιατί μπήκε νερό και μέσα στα χωριά. Και αυτό είναι και υπάρχει υγειονομικός κίνδυνος, διότι ακόμα δεν έχουν ταφεί. Ο ΕΛΓΑ λέει ότι πρέπει πρώτα να πάει να δει αυτά που πνίγηκαν τα ζώα και μετά να τα θάψουν. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί κινδυνεύει ο κόσμος και από αρρώστιες λόγω των μικρών ζώων. Ναι. Οι ζημιές στους κτηνοτρόφους είναι πάρα πολύ μεγάλες. Γιατί πέρα από τα ζώα που έχουν χάσει, αυτοί που δεν έχουν χάσει ζώα και έχουν γλιτώσει τα μισά, δεν έχουν πλέον ζωοτροφές, γιατί οι ζωοτροφές τις πήρε και αυτές στο νερό και τις σήκωσε. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν να ταΐσουν και τα ζώα. Πρέπει να ξαναπληρώσουν για να αγοράσουν. Άρα θα πρέπει από χθες, από προχθές, η κυβέρνηση να έχει εξασφαλίσει, και αυτό διεκδικούμε και εμείς, να εξασφαλίσει τις ζωοτροφές που πρέπει για να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι και να ζήσουν και τα ζώα τους. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά για τα... πριν πάμε στις ζημιές που έγιναν, ναι, θα σας αναλύσω κιόλας γιατί μέγεθος μιλάμε και ανακαλλιέργεια αν θέλετε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί έγινε αυτή η ζημιά. Ναι, γιατί ο νομός Καρδίτσας τελικά πνίγηκε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και άλλες φορές έχει συμβεί. Σχεδόν, κοιτάξτε, κάθε χρόνο σχεδόν την άνοιξη πνιγόμαστε. Μάλιστα. Όχι σε τέτοια έκταση, αλλά πάρα πολλές εκτάσεις, ειδικά στα νότια, στα βόρεια του νομού, που είναι το κατηφορικό μέρος, που είναι ο κάμπος δηλαδή, η πλειάδα της Καρδίτσας, πνιγόμαστε από νερά. Μάλιστα. Και αυτό γίνεται γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα. Τα ποτάμια δεν είναι καθαρισμένα. Τα κανάλια, τα στραγγιστικά και τα ρευστικά δεν είναι καθαρισμένα. Και όλα αυτά συνετείνουν έτσι ώστε να... Και δεν υπάρχει μετά από το νομό Καρδίτσας όπως τελειώνει και συνορεύει με τη Λάρισα για να πάει το νερό στη θάλασσα, εκεί είναι μπλοκαρισμένο. Και ειδικά εδώ στην περιοχή του Παλαμά, που είναι το καταλυτικό σημείο, ναι, ενώνονται τρία ποτάμια μαζί. Μάλιστα. Αυτό που έγινε φέτος και έχουμε μέχρι και σήμερα, υπάρχει νερό. Έχει περάσει μια εβδομάδα από τη βροχή που έριξε, ναι, και τα χωράφια αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα νερό. Πριν μία-δύο μέρες συνέχιζε να μπαίνει νερό μέσα στα χωράφια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και όταν μιλάμε για το 2020, που έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε μηχανήματα, έχουμε τα πάντα, έχουμε και δεν μπορούμε να προφυλάξουμε τον κόσμο, γιατί χάσαμε και συνανθρώπους μας. Ανθρώπους, ανθρώπινων ζωών. Δεν μπορούμε να προφυλάξουμε ούτε τους συνανθρώπους, ούτε τις καλλιέργειές μας. Υπάρχουν ευθύνες. Και αυτές οι ευθύνες είναι ξεκάθαρες. Πρέπει να τις αναλάβουν. Είτε είναι η κυβέρνηση, γιατί αντί να ασχολείται με αντιπλημμυρικά, με έργα ουσίας που θα και θα μας βοηθήσουν να ζήσουμε και να γίνει καλύτερη η ζωή μας. Τελικά αυτό δεν το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε τόσα χρόνια. Θα έπρεπε αυτά να είχαν γίνει εδώ και 20 χρόνια. Την πρώτη χρονιά όταν πλημμύρισε το 1994 ένα χωριό εδώ η μεταμόρφωση και είχε γίνει τεράστιο θέμα, γιατί πρώτη φορά ολόκληρο χωριό θάφτηκε κάτω από το νερό. Από τότε δεν έχει γίνει τίποτα. Καθαρίστηκε ένα ποτάμι μόνο, ένα ποτάμι, και έγινε ένα φράγμα που αυτό το φράγμα από το 1996 που έγινε, 1995-1996 έγινε ένα ανάχωμα, έσωσε φέτος πάλι το συγκεκριμένο χωριό.
Μάλιστα. Κύριε Τζέλα, γιατί δεν γίνονται τα αντιπλημμυρικά έργα? Έχουν ευθύνες και οι κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές, φαντάζομαι, για τον καθαρισμό των ρεμάτων, των ποταμιών κτλ. Εκτιμάτε εσείς ότι... Αυτό που πιστεύουμε εμείς είναι ότι έχουν μία κατεύθυνση η οποία δεν τους ενδιαφέρει το αν θα σωθούμε εμείς. Το αν θα συνεχίσουμε να επιβιώνουμε. Δηλαδή, από τη μία βγαίνουν και ορίονται ότι ερημώνουν τα χωριά κτλ. Και από την άλλη, με την πολιτική που εφαρμόζουν, ουσιαστικά οδηγούν σε αυτό το πράγμα. Γιατί αύριο, με αυτή την καταστροφή σήμερα, κάποιες οικογένειες δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Τα παιδιά θα σηκωθούν πάλι να φύγουν. Αν ήταν να παραμείνουν εδώ, θα σηκωθούν να φύγουν. Τι θα πάνε να κάνουν? Ούτε αυτοί ξέρουν, ούτε στις πόλεις είναι πολύ καλύτερα. Αλλά ουσιαστικά έχουν αυτή την πολιτική στο να μην κάνουν έργα, γιατί αυτό φαίνεται τουλάχιστον. Διαφορετικά θα ήταν αυτή τη στιγμή τα χωριά γεμάτα κόσμο, παιδάκια στα σχολεία και οι αγρότες θα μέναν στα χωράφια τους και θα ζούσαν ήρεμα, ωραία, θα καλλιεργούσαν αυτό που θέλουν να κάνουν και να αμοιβόμαστε το μόχθο μας, τον υδρότα μας από τα χωράφια και να μπορούμε να ζούμε ανθρώπινα και αξιοπρεπέστατα. Αυτό το πράγμα που δεν το έχουμε δει και θεωρούμε ότι είναι καθαρά πολιτική γραμμή στο να μην γίνουν τα έργα. Όταν θα γίνουν τα έργα, θα είμαστε εμείς. Θα γίνουν τα έργα. Όταν όλα τα χωράφια θα πάνε σε 2-3 εταιρείες, νεοτσιφλικάδες, όπως θέλετε να τους ονομάσει ο καθένας, τότε και τα έργα θα γίνουν και δεν θα πνίγονται τα χωράφια, αλλά δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα είμαστε στα χωριά μας και δεν θα είναι ούτε τα παιδιά μας. Αυτό είναι το άσχημο. Άρα οι ευθύνες είναι διαχρονικές και πρέπει κάποια στιγμή, και εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε και εμείς σαν αγρότες, και πρέπει να διεκδικήσουμε και να τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε, αυτοί που έχουν, όποιος έχει την ευθύνη και τι μερίδιο ευθύνης έχει, να τιμωρηθεί. Και από την άλλη να διεκδικήσουμε να γίνουν τώρα έργα υποδομής, έτσι ώστε ό,τι μπορούμε από εδώ και πέρα να μην ξαναγίνει τουλάχιστον τέτοια καταστροφή. Τέτοια καταστροφή. Πείτε μας τώρα λίγο την εικόνα από την καταστροφή. Εκεί έχουμε σιτηρά, έχουμε βαμβάκι, έχουμε τέτοια προϊόντα. Όσον αφορά... αυτά είχαν καταστράφηκαν. Είπαμε ότι καταστράφηκαν και μαντριά, καταστράφηκαν και ζωοτροφές, πνίγηκαν κλπ. Όσον αφορά την αγροτική καλλιέργεια, το βαμβάκι, τα περισσότερα στρέμματα εδώ στην Καρδίτσα ήταν με βαμβάκι. Δηλαδή, υπολογίζω ότι περίπου 180.000-200.000 θα γίνει καταγραφή ούτως ή άλλως. Στρέμματα βαμβακιού έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Στο βαμβάκι ήταν η εποχή τώρα που ξεκίνησαν οι μηχανές να μαζεύουν το βαμβάκι. Δηλαδή, τα έξοδα όλα τα έχουμε κάνει. Και φέτος κάναμε παραπάνω έξοδα για να πάρουμε μεγαλύτερη παραγωγή, όπως κάνουμε βέβαια κάθε χρόνο. Έτσι. Τα έξοδα στο βαμβάκι είναι περίπου 400 κιλά το στρέμμα. Μάλιστα. Και μιλάμε για ιδιόκτητα χωράφια. Εμείς εδώ είμαστε και μικροί. Συνήθως έχουμε νοικιασμένα χωράφια. Καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι πολύ παραπάνω. Άρα και έρχεται, ενώ έχουμε κάνει όλα τα έξοδα, αυτή τη στιγμή δεν θα εισπράξουμε τίποτα. Τίποτα. Δεν μπαίνουν μέσα οι μηχανές να μαζέψουν βαμβάκι στα χωράφια που έχουν πλημμυρίσει. Εχθές σε κάποια σημεία που πέρασα και είδα εκεί που έχει υποχωρήσει το νερό, βλέπεις ένα μαύρο καφέ, μαύρο πράγμα, αρχίζει να σαπίζει τα καλύδια που ήταν για να ανοίξουν. Αυτό που ήταν ανοιχτό χάθηκε. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να τα χρήματα εντωμεταξύ τα χρωστάμε. Περιμέναμε τώρα να εισπράξουμε για να εξοφλήσουμε τους γεωπόνους και τα λοιπά, τα μαγαζιά που πήραμε τα Και βρίσκεστε εκ νέου χρεωμένοι και χωρίς παραγωγή. Δεν σώζεται η παραγωγή, έχει καταστραφεί όσον αφορά το βαμβάκι. Τα σιτήρα. Τα σιτήρα ήταν εκτός από καλαμπόκι μόνο που ήταν τώρα αναλωνιστή και αυτά έχουν πάθει μεγάλη ζημιά. Εάν κρατήσει ο καιρός, γιατί πάλι μας έχει την επόμενη εβδομάδα μας έχει αρκετές βροχές εδώ, ελπίζουμε να φύγει το τέτοιο. Και εκεί έχουν πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και τα καλαμπόκι. Σιτήρα τα άλλα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Τριφύλια μυδική έχει πάθει ζημιά ό,τι υπήρχε κάτω. Η μεγάλη ζημιά όμως είναι στο βαμβάκι. Και προκυπτικά βέβαια, δηλαδή μου έλεγε ένας συνάδελφος αγρότης που είχε 10 στρεμματάκια με κρεμμύδια, με πράσα και τέτοια, με βλήτα κτλ. Είναι μέσα στο νερό, σάπισαν όλα, τελείωσε η καταστροφή εκεί, είναι ολοκληρωτική. Και αυτά δεν ξαναγίνονται. Και το βαμβάκι, εμείς θα ξαναεισπράξουμε του χρόνου τέτοια εποχή, ενώ πρέπει να ξανακάνουμε τα ίδια έξοδα. Δηλαδή αυτά τα 400 κιλά, τα 160 ευρώ, θα πρέπει να τα ξαναπληρώσουμε
για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Για να βγει η παραγωγή και να μπορέσετε να εισπράξετε. Εν τω μεταξύ, αυτή η κατάσταση έρχεται τώρα, κύριε Τζέλα, σε ένα γενικότερο πρόβλημα που έχουν έτσι κι αλλιώς οι αγρότες με το κόστος παραγωγής, με αποζημιώσεις που ακόμα τις χρωστάει το κράτος από παλαιότερα, η κονδύλια από την ΕΛΦΑ. Αρκεί να σας πω ότι τα 3,80 ευρώ το κεφάλι που είπε, που έταξε τους κτηνοτρόφους η κυβέρνηση από το Πάσχα, λόγω κορονοϊού, ακόμη δεν τα πήραμε. Ακόμη δεν τα πήραμε. Και πώς θα βγούμε εμείς να πιστέψουμε αυτές, τέλος πάντων αυτά που έχει πει μέχρι τώρα ο Πρωθυπουργός που ήρθε εδώ στην Καρδίτσα, πώς θα το πιστέψουμε. Καταρχήν, αν πάμε οι αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ, που εμείς αυτές είναι οι χρονοβόρες, κρατάνε ένα χρόνο. Ένα χρόνο, σωστά. Ένα χρόνο και δίνονται σε δύο δόσεις. Δεν σε υπάρχει όλη περίπτωση. Θα υπάρχει κόσμος που δεν θα έχει να φάει. Να. Είναι δεδομένο. Δηλαδή αυτά τα χρήματα πρέπει να δοθούν τώρα άμεσα, μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχουν εικόνες, ξέρουν ποια στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, να βρουν, μπορούν άνετα να βρουν ποιες οικογένειες έχουν πληγεί και τώρα να γίνει, να δοθεί τώρα να δοθούν τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, για όσο διαρκέσει και μέχρι να πάρουμε τα χρήματα, εμείς διεκδικούμε κιόλας για να πάμε να τα συνδέσουμε και λίγο. 1.200 ευρώ το μήνα σε κάθε οικογένεια που έχει πληγεί. Και δεν είναι μόνο για τους αγρότες, ας γίνει και για τους μαγαζάτορες και όσους έχουν πληγεί, 1.200 ευρώ το μήνα, συν 200 ευρώ για κάθε παιδί, έτσι ώστε να μπορέσουμε, γιατί έρχεται χειμώνας, θα χρειαστεί να βάλουμε πετρέλαιο για να ζεσταθούμε, θα χρειαστεί να πάμε. Μέχρι να περάσει αυτό και να μπορέσουμε να ξαναπατήσουμε στα πόδια μας, πρέπει να μας. 50 ευρώ και 5 ευρώ να μας δώσουν τώρα, που λέει ο λόγος, πάλι δεν θα μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε. Άρα πρέπει η πολιτεία σήμερα να μας στηρίξει έως ότου μπορέσουμε να ξανασταθούμε γερά στα πόδια μας, να ξανακαλλιεργήσουμε για τον χρόνο, για να μπορέσουμε να ζήσουμε κι εμείς και οι οικογένειές μας. Ναι, φαίνεται ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση για να καλύψουν τις ζημιές. Όταν μας λέτε αυτό το κόστος της καλλιέργειας, είναι πραγματικά δυσβάσταχτο για να μπορέσετε να κρατήσετε ένα χρόνο και να ξανά εισπράξετε. Τώρα η κυβέρνηση λέει, δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε και αυτό, μιλάει για ακραία καιρικά φαινόμενα, πολύ νερό, φαινόμενα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Εσείς έχετε αυτή την εκτίμηση? Εμείς έχουμε την εκτίμηση ότι αυτά τα λέει και τα ρίχνει εκεί ακριβώς για να καλύψει τις ευθύνες τις δικές της για ό,τι δεν έχει κάνει μέχρι τώρα και δεν έχει προλάβει, πάντα έτσι κάνει. Είπαμε ότι έπεσε πολύ νερό, έπεσε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έπρεπε να γίνει αυτή η καταστροφή. Θα μπορούσε κάλλιστα μέσα σε μία μέρα, γιατί μία μέρα κράτησε η βροχή. Ήταν πολύ το νερό. Κανείς δεν διαφωνεί. Από εκεί και πέρα όμως σε μία μέρα θα περνούσε το νερό από το χωράφι και θα είχε φύγει. Αν όλα είχαν λειτουργήσει σωστά και δεν θα καταστρέφονταν 300.000 στρέμματα, η ζημιά θα ήταν σε 10.000 στρέμματα, σε 20.000 και θα ήταν πολύ μικρότερες αν όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν είχαν γίνει. Γιατί, να σας πω, εν τω μεταξύ η ίδια κυβέρνηση αυτοδιαψεύδεται. Αυτοδιαψεύδεται λέγοντας ότι τώρα θα κάνει κάποια έργα. Εάν δεν έφταιγαν τα έργα, γιατί θα τα κάνει τώρα? Σωστό. Εάν δεν έφταιγε η κυβέρνηση, γιατί θα τα κάνει τώρα? Άρα πάει να πει ότι αποδέχεται ότι δεν είχαν γίνει κάποια πράγματα, θα γίνουν τώρα κάποια έργα, από ό,τι σήμερα διάβασα, ότι θα γίνουν κάποιοι καθαρισμοί ποταμιών κτλ. Που σημαίνει ότι αυτά τα ποτάμια δεν είχαν καθαριστεί. Που σημαίνει ότι κάποια πράγματα δεν είχαν γίνει πριν. Γιατί γίνονται τώρα? Η ίδια η κυβέρνηση το αποδέχεται, δηλαδή, ότι έχει ευθύνη. Έτσι. Αλλά δεν μπορούν όμως να γυρίζουν και να μας λένε ότι δεν φταίμε εμείς οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και εγώ θα τους έλεγα, γιατί ακριβώς σε αυτό να το συνδυάσω λίγο με τον ΕΛΓΑ, ότι ένας αγρότης που χρωστάει από πέρυσι ΕΛΓΑ δεν παίρνει αποζημίωση. Γι' αυτό διεκδικούμε. Δηλαδή, χρωστάει, περιμένει. Ναι, και να έχει πάθει 100% ζημιά, εάν δεν έχει εξοφλήσει τις περσινές εισφορές των ΕΛΓΑ, δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ. Άνθρωπος που έχει πάθει ζημιά 100%. Και φαντάζομαι αποκλείεται μεγάλο μέρος των αγροτών, γιατί πολλοί χρωστούν. Και επειδή είχε έρθει ο κύριος Δούκας εδώ, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ, και του είπαμε ότι πρώτον, ή τουλάχιστον να συμψηφιστεί οι οφειλές με αυτές τις αποζημιώσεις, τουλάχιστον. Αν μη τι άλλο, να μην τις χάσει ο άνθρωπος. Λέει, αυτά λέει ήταν παλιά, πρέπει να τα δεχθούμε. Δηλαδή, όταν αλλάζει η κυβέρνηση, οι υποχρεώσεις οι δικές μας προς το κράτος σταματάνε. Διαφορετικά να ξέρουμε κι εμείς ότι ό,τι χρωστούσαμε επί Τσίπρα,
δεν το πληρώνουμε στο Μητσοτάκη. Ή ότι χρωστούσαμε επί παλαιότερων κυβερνήσεων, κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, θα λέμε κι εμείς στους άλλους χρωστούσαμε. Γιατί αυτοί έτσι μας λένε. Οι άλλοι είχαν ευθύνες. Οι άλλοι είχαν ευθύνες, αυτοί συνεχίζουν όμως να έχουν. Άρα κι εμείς όταν χρωστάμε από τα παλιά, να μην πληρώνουμε τα καινούργια. Κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, ό,τι χρωστούσαμε παλιά, έγινε φούρνος κακός. Δεν πληρώνουμε κι εμείς. Είναι σωστό αυτό. Έτσι, δεν έτσι θα πρέπει. Αν θέλουν να το κάνουν έτσι, δικαίωμά τους. Να πούμε κι εμείς, ευθύνες έχουν οι παλιοί. Χρωστάμε στους παλιούς, όπως μας λένε αυτοί. Χρωστάμε στους καινούργιους. Λογικό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μας λέγανε και το αναφέρατε και εσείς πριν, αλλά μας λέγανε και από εκεί επίσης αγρότες, οι κάτοικοι μάλλον, ότι δεν υπάρχουν και τα αρδευτικά έργα. Δηλαδή πριν 15 μέρες λέει. Οι αγρότες ανησυχούσαν για το αν θα φτάσει το νερό να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους κτλ. Και έρχεται καταστροφή και πλημμυρίζει τα πάντα. Είναι και αυτό είναι και αυτά έργα που λείπουν από την περιοχή, έτσι δεν είναι, εδώ και χρόνια επίσης. Και τα διεκδικούν οι αγρότες χρόνια. Εννοείται και αυτό που διεκδικούμε χρόνια τώρα και εμείς σαν αγροτικό κίνημα, είναι ακριβώς να γίνουν σύγχρονα αρδευτικά έργα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει κλειστό κύκλο άρδευσης, έτσι ώστε ο αγρότης και να μην πληρώνει και να μην ξοδεύεται νερό. Γιατί λέμε, μας λέγανε και πριν, όταν δεν είχε νερό, θα γίνει Σαχάρα η Θεσσαλία. Θα πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο έργο άρδευσης με κλειστό τύπο αγωγούς, έτσι ώστε και νερό να μην χάνεται, να έχουμε εμπλουτίσει και τις ρήψεις, να γίνουν λιμνοδεξαμενές, να γίνει η εκτροπή του ανορού του αχυλό που φωνάζουμε τόσα χρόνια. Με τα ανάλογα, όχι βέβαια μόνο αυτό, γιατί από μόνο του. Δεν γίνεται. Το νερό θα πάει πάλι. Αν δεν γίνουν έργα, το νερό θα φεύγει να πάει στη θάλασσα. Δεν είναι... Ναι, σωστά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν ολοκληρωμένα. Πρέπει να γίνουν σχεδιασμένα. Να σχεδιαστούν και τα αντιπλημμυρικά με τα αρδευτικά, έτσι ώστε να, και το κόστος καλλιέργειας να πέσει που διεκδικούμε επί σειρά ετών. Και βέβαια να μην έχουμε αυτές τις τεράστιες καταστροφές κάθε φορά που ρίχνει παραπάνω, γιατί ακραία φαινόμενα και είχαμε πριν. Πιθανόν τώρα λόγω κλιματικής αλλαγής να έχουμε και πιο έντονα. Οφείλουμε όμως και οφείλει η κυβέρνηση να πάρει όλα τα μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπίσει και τα καινούργια καιρικά φαινόμενα. Αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα ήθελα να σας πω και το τι διεκδικούμε. Θα πρέπει να αναστολή πληρωμών. Είμαστε κατεστραμμένοι. Είναι αδιανόητο να μας ζητά να πληρώσουμε έμφυα. Είναι αδιανόητο να μας ζητά να πληρώσουμε τις. Οποιασδήποτε οφειλές έχουμε προς το κράτος και στην εφορία. Ακόμα και οι εξάμεινες παρατάσεις δεν αρκούν, φαντάζομαι. Όχι, βέβαια δεν αρκούν. Στη ΔΕΗ, καταλαβαίνετε, τώρα έρχεται η ΔΕΗ για να πληρώσουμε για τα, πέρα από το σπίτι που έχουμε, που έρχεται ο λογαριασμός, έρχεται και για τα χωράφια. Για να πληρώσουμε για το χωράφι, πρέπει να εισπράξουμε. Γιατί αυτό είναι στο κόστος παραγωγής. Πώς να το πληρώσουμε. Το κατεστραμμένο χωράφι. Το κατεστραμμένο χωράφι. Και βέβαια, ΕΦΚΑ, για όσο διάστημα δεν μπορούμε εμείς να ανταποκριθούμε στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, να αναλάβει το κράτος, να αναλάβει η κυβέρνηση, να πληρώνει τις εισφορές στο ΕΦΚΑ για όσους μήνες χρειαστεί. Και για μας και βέβαια και για τους επαγγελματίες, οι οποίοι και αυτοί έχουν πάθει ζημιά και δεν πρόκειται να ορθοποδήσουν νωρίτερα από 6-7 μήνες και παραπάνω. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Τζέλα. Αυτές οι καταστροφές στον αγροτικό πληθυσμό της Καρδίτσας και όχι μόνο, αλλά τώρα μιλάμε για την Καρδίτσα, αναμένεται να έχουν επιπτώσεις και για τα στρώματα και για τους εργαζόμενους της πόλης. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο δικό σας. Έχει να κάνει. Έτσι δεν είναι. Είναι η αλυσίδα. Τα προϊόντα αυτά στην πόλη θα έρχονταν. Έτσι λοιπόν. Και θα καθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Και από το. Δηλαδή, τα δικά μας τα προϊόντα πάνε και μεταποίηση, θα πάνε στα οικοκυστήρια. Εκεί μπορεί να δουλεύουν σε κάθε οικοκυστήριο 50-100 άτομα. Αυτή τη στιγμή δεν θα πάνε να δουλεύουν. Μάλιστα. Έτσι. Στα καταστήματα στην Καρδίτσα κάποιοι θα πηγαίναν για δουλειά, θα κλείσουν μαγαζιά, θα χαθούν και άλλες θέσεις εργασίας. Η Καρδίτσα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας σε γυναίκες και νέους κάτω από 30 χρονών. Τώρα θα αυξηθεί. Δηλαδή γενικότερα η οικονομία της Καρδίτσας, γιατί στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή περισσότερο, θα είμαστε ένας κατεστραμμένος νομός. Ήμασταν που ήμασταν χάλια, τώρα μας πήρε και μας σήκωσε. Δεν είναι δραματική. Ναι, είναι δύσκολα. Οπότε ένας λόγος παραπάνω και για το συντονισμό με τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα των αγροτών. Εμείς σαν ομοσπονδία θα κάνουμε προσπάθεια αυτές τις μέρες, γιατί ακόμα οι μαγαζάτες καθαρίζουν τα μαγαζιά από τη λάσπη. Μέσα η Καρδίτσα είναι γεμάτη λάσπη. Εμείς οι αγρότες βγάζουμε νερά όπου μπορούμε, όπου έχει υποχωρήσει, να μπορέσουμε να βγάλουμε τα υπόλοιπα νερό. Αλλά τις επόμενες ημέρες
Εμείς και σαν Ομοσπονδία θα πάρουμε πρωτοβουλίες, έτσι ώστε όλοι μαζί να ενωθούμε, γιατί μόνο αν ενωθούμε όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε και καλύτερες λύσεις και περισσότερα πράγματα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Μάλιστα. Κύριε Τζέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.